Τι ξεχωρίζεις από την δισογραφία αυτές τις μέρες? Ελληνοτουρκικά, φυσικά. Ελληνοτουρκικά. Ναι. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Είχαμε τον κύριο Διακόπουλο πριν, σε είδα, παρακολουθούσες και, με... και τις κυρίες εδώ που μιλούσαμε, ναι, πριν τις βάψεις. Κοιτάξτε, επειδή η πολιτική διαχρονικά τώρα, τα τελευταία χρόνια, δεν το έχει πάει καλά το θέμα. Mm-hmm. Ξαμολύστε τον κύριο Φλόρο, μπας και γίνει τίποτα. Α, είσαι σε αυτή, σε αυτή την κατάσταση. Κοίταξε, καταρχήν με ενοχλούν διάφορα πράγματα. Το να παίρνουμε τη βοήθεια από τους ξένους δεν είναι τιμητικό, mm-hmm, για τον Έλληνα. Ο Έλληνας πιο παλιά, βοήθησε τους άλλους, δεν περίμενε κανένα να τον βοηθήσει. Πρέπει να είμαστε αυτάρκης. Τώρα, τι να πω, και να μην ψαρώνουμε. Αυτό με την Αγία Σοφία, σε στεναχώρησε? Κοίταξε, να το πάρουμε διαφορετικά, ότι σήμερα κάποια εκατομμύρια μουσουλμάνοι θα υποκληθούν στην Αγία Σοφία. Ας το πάρουμε έτσι το θέμα. Να, μια άλλη ανάγνωση. Είναι μια άλλη ανάγνωση, όχι ότι δεν μας ενοχλεί. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι το θέμα που λένε ότι δεν είναι διμέρες, είναι διμέρες, δεν αφορά κανέναν άλλον. Δηλαδή, νομίζω ότι μόνο οι Έλληνες έχουν αυτό το δεσμό με την Αγία Σοφία. Κανένας άλλος λαός. Όλοι είναι εντάξει. Χριστιανοί, mm-hmm, Ορθόδοξοι κτλ. Το παρακάμπτουν. Αλλά στις παραδόσεις, στα ποίηματα, στις προσευχές, αυτά, μόνο οι Έλληνες έχουν. Mm-hmm.